Πρόστιμο 60.000 ευρώ σε εισπρακτική εταιρεία επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις σε οφειλέτη, του οποίου οφειλή του είχε ρυθμιστεί με δικαστική απόφαση. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιβάλλεται πρόστιμο σε εισπρακτική εταιρεία και δεν είναι η πρώτη φορά που καταδικάζονται για αυθαίμητες πρακτικές. Εκτός από το πρόστιμο που επιβάλλει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου, υπάρχουν και πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους ανθρώπους, τους δανειολήπτες, οι οποίοι οχλούνται παρανόμως. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, καλό είναι να ξέρει κάποιος τα δικαιώματά του και φυσικά να προσφεύγει αρμοδίως. Πολλές φορές έχουν εκφραστεί παράπονα για επανειλημμένες ενοχλήσεις οφειλετών, ακόμη και αν χρωστάνε 200 ευρώ. Μάλιστα, το Υπουργείο τονίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να καταγγέλουν ηλεκτρονικά ανάλογες συμπεριφορές σε αντίστοιχη υπηρεσία του. Είναι θετικό, ναι μεν, που επευλήθη το πρόστιμο, αλλά δεν θα περίμενα τόσο πολύ μικρό να είναι το πρόστιμο. Θα περίμενα πολύ υψηλότερο, γιατί παρά έχουν εκτραχυνθεί οι πρακτικές εταιρείες, δεν υπολογίζουν τους νόμους, δεν υπολογίζουν τον πολίτη, δεν υπολογίζουν τις υπηρεσίες του κράτους. Αυτό πρέπει να πάρει τέλος και να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη πολιτική ενόχλησης των πολιτών καταναλωτών. Ποια όμως είναι τα δικαιώματα των οφειλετών απέναντι στις εισπρακτικές εταιρείες? Αυτό που πολλές φορές συμβαίνει είναι να ακολουθούν αθέμητες πρακτικές. Δηλαδή να λένε ότι είναι δικηγόροι, να λένε ότι επίκαιται κατάσχεση ακινήτου, ότι επίκαιται κατασχέση τραπεζικών λογαριασμών. Απαγορεύεται αυτό από τον νόμο. Σε κάθε περίπτωση αυτό το μοναδικό που μπορούν να κάνουν και έχουν δικαίωμα είναι να ενημερώνουν απλά ότι υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή και αυτό να το κάνουν τουλάχιστον με αραιό ρυθμό. Σύμφωνα με τον νέο κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, θα υπάρχει καλύτερη οριοθέτηση επικοινωνίας δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν ως εισπρακτικές εταιρείες με τους οφειλέτες. Τα τηλεφωνήματα των γραφείων που εκπροσωπούν εισπρακτικές εταιρείες με τους οφειλέτες θα πραγματοποιούνται μόνο μία φορά ανά δύο ημέρες και μάλιστα σε εργάσιμες ώρες από τις 9 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Επίσης, θα απαγορευτούν τα τηλεφωνήματα στον χώρο εργασίας των οφειλετών. Σε περιπτώσεις που εισπρακτικές εταιρείες παραβιάζουν τις από τον νόμο υποχρεώσεις τους, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινάνε από τα 5.000 ευρώ και μπορεί να φτάσουν ακόμη και έως τα 500.000 ευρώ, ενώ υπάρχει διπλασιασμός σε περίπτωση υποτροπής. Στις εισπρακτικές εταιρείες απαγορεύεται η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης, ότι τάχα διακινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία ή η ζωή του οφειλέτη ή των οικείων του.